Τελείω διαφορετική εικόνα έρχεται στην δημοσιότητα από τα γεγονότα που μεταδίδονται επισήμω από το πλήγμα στο τάνκερ Δέλτα Σούνιον από του Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και από την ιδιοκτήτρια του πετρελαίου που μετέφερε τον όμιλο Βερδινογιάννη σε σχέση με αυτά που μεταδίδουν οι Χούθη. Σε περίπτωση βυθισής του, θα επρόκειτο για την πέμπτη μεγαλύτερη διαρροή πετρελαίου στα χρονικά, ξεπερνώντα περιστατικά όπω η διαρροή του Σάντσι του 2018 κοντά στην Κίνα. Το ίδιο το τάνκερ ανήκει στην εταιρεία Delta Union, του Έλληνα Διαμαντί Διαμαντίδη και είναι το τρίτο του ομίλου που κτυπούν οι χούδοι. Οι ίδιοι δημοσιοποίησαν βίντεο που φαίνεται ότι το τάνκερ έχει κτυπηθεί από βλήμα στην Πρίμνη, όπου βρίσκεται το μηχανοστάσιο πλήγμα που πέτυχε να κινητοποιήσει το σκάφος, παρά τα όσα αρχικά μεταδίδονταν στην Ελλάδα ότι υπέστη λαφρές ζημιές. Εν συνεχεία εγκαταλείφθηκε από το πλήρωμά του και έπλεε ακυβέρνητο μέχρι ότου το κατέλαβαν, το παγίδεψαν με εκρηκτικά και το ανατείναξαν. Σύμφωνα με την ΣΥΙΤΙΚΙ οργάνωση που ελέγχει την Ιεμένη, η εταιρεία που το κατέχει παραβίασε την απόφαση εισόδου στα λιμάνια της κατεχόμενης Παλαιστινής. Η διοίκηση του ομίλου της Motor Oil ανακοίνωσε ότι μετά από επιτυχής διαπραγματεύσεις συμφωνήθηκε προσωρινή ανακοχή και το πλοίο θα ρημολκηθεί ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα θαλάσσιας ρήπανσης. Εκπρόσωπο του Αμερικανικού Πενταγώνου είχε δηλώσει ότι το πλοίο είχε ήδη διαρροή και βρίσκονταν καταστροφή, ωστόσο εκπρόσωποι τη Ευρωπαϊκή Επιχείρηση Ασπίδε το είχαν αρνηθεί.